Σαφές μήνυμα στους εταίρους μας έστειλε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Παιδείας το μεσημέρι της Τρίτης. Ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά είπε ότι η Ελλάδα έχει στείλει την πρότασή της και περιμένει πλέον την απόφαση της ηγεσίας της Ευρώπης για να δοθεί μια βιώσιμη και οριστική λύση. Όλη η Ελλάδα πια και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού γνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται σκληρά και στις προηγούμενες κυβερνήσεις που απλά υπέγραφαν τις απαιτήσεις των δανειστών. Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, είμαστε αποφασιστικοί, διαπραγματευόμαστε με σχέδιο, με στρατηγική, σε αντίξωες συνθήκες. Πιστεύω ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν, σε ποια παράταξη ανήκουν, ποιο κόμμα ψήφισαν, για την προσπάθεια που επιδεικνύει η νέα κυβέρνηση και για το γεγονός ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά στέκεται σε αντίξωες συνθήκες και διεκδικεί τα δίκαια της. Αυτό το γνωρίζει όλη η Ελλάδα, πλέον και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι η Ελλάδα σε αυτή τη διαπραγμάτευση έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το θέμα της Ελλάδας είναι ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ζήτημα και προσέθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται με σχέδια και αποφασιστικότητα και έχοντας κατά νου ότι εκπροσωπεί τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που δεν θέλει η χώρα να ξαναγυρίσει στο χθες των σκληρών μνημονίων και της υποτέλειας. Έχουμε καταθέσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Ένα ρεαλιστικό σχέδιο που η αποδοχή του από την πλευρά των θεσμών, των πιστωτών και των εταίρων μας στην Ευρώπη θα σηματοδοτήσει και το τέλος των σεναρίων της διαίρεσης της Ευρώπης. Όπως ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, το βράδυ της Δευτέρας η κυβέρνηση κατέθεσε στους θεσμούς το ολοκληρωμένο σχέδιο πρότασης που προτείνει για έξοδο της χώρας από την κρίση, τονίζοντας παράλληλα ότι πλέον η τελική απόφαση ανήκει στην πολιτική ηγεσία της Ευρώπης. Νομίζω ότι το θέμα της Ελλάδας δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Είναι ένα κεντρικό θέμα για την προοπτική την επόμενη μέρα και την στρατηγική της Ευρώπης. Ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο θέμα. Συνεπώς, το δίλημα είναι ανάμεσα σε μια ρεαλιστική προοπτική εξόδου που αποκλείει μια για πάντα τη διαίρεση ή η επιλογή που μπορεί για κάποιους να είναι η διαίρεση ακολουθώντας τη στρατηγική του Κέσσαρα διέρη και βασίλευε. Μόνο που πολλές φορές αυτές οι βασιλείες δεν οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για τους λαούς. Πιστεύω, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης θα σεβαστεί τις θέσεις της Ελλάδας και θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα με ρεαλισμό, οικοδομώντας παράλληλα μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού και της κατανόησης, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του. Η ελληνική κυβέρνηση κινείται με σχέδιο, αποφασιστικότητα και κινείται πάντοτε έχοντας κατά νου ότι εκπροσωπούμε τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που θέλει προοπτική εξόδου από την κρίση, που θέλει λύση, όχι απλά συμφωνία, και που κυρίως δεν θέλει η χώρα να ξαναγυρίσει στο χθες των σκληρών μνημονίων της υποτέλειας και της άρσης κυριαρχίας. Στόχος μας είναι να ξαναδώσουμε προοπτική και αξιοπρέπεια στον ελληνικό λαό.